Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ξεκινήσω με δύο κουβέντες για αυτά που άκουσα μόλις από τον κύριο Παφίλη, που προφανώς διεκδικεί να είναι ο γνήσιος εκφραστής των συμφερόντων της εργατικής τάξης. Δεν έχω κανένα δικαίωμα να διεκδικήσω κάτι παραπάνω από αυτόν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, πραγματική, ο γνήσιος εκφραστής της εργατικής τάξης να καλεί τους εργαζόμενους να μην καταγγείλουν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, λέγοντας ότι όποιος καταγγείλει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας την άλλη μέρα δεν βρίσκει δουλειά. Είναι πραγματικά. Σας άκουσα με προσοχή. Κύριε Παφίλη, όχι, δεν θα γίνει έτσι διάλογος. Δεν θα γίνει έτσι διάλογος. Εσείς νομίζετε ότι είμαστε εδώ. Να μην καταγγέλει, και δεν το είπατε μόνο εσείς, το είπε ο κύριος Κατσότης πριν από λίγες μέρες σε αντίστοιχη ερώτηση. Όποιος καταγγέλει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, την άλλη μέρα δεν βρίσκει δουλειά. Συγχαρητήρια για τις θέσεις σας. Συγχαρητήρια. Και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το δεξιό. Δεν μπορεί να γίνει έτσι διάλογο. Συγχαρητήρια για τις θέσεις σας. Κύριε Παφίλη, θα τελειώσει υπουργός και ζητήστε μου το λόγο. Να κάνει...